η άδρα, το βλέμμα της, η ωραία της ενέργεια της Ελένης Μενεγάκη. Αλήθεια, ε? Ναι, ναι, μου λείπει πάρα πολύ η Ελένη. Μου λείπει πραγματικά όλο αυτό που έχει. Ίσως από τους λίγους που μου λείπουν. Λοιπόν, βλέπω ότι η Φρέντο σήμερα δημοσιεύει αποκλειστικές φωτογραφίες από έξοδο της. Από πού είναι? Λοιπόν, Ελένη Μενεγάκη βγήκε για ψώνια με τις κόρες της και για πρώτη φορά, κατέβηκε από τα τακούνια της και τη βλέπουμε με αθλητικά. Πόσο και μας αρέσει πάει, πάρα πολύ. Παιδιά, στον Αλφα έρχονταν ούκο λίγες φορές με αθλητικά. Εγώ δεν πάει το ελάφτο. Και την κυλίτσα δεν την έχουμε δει σε φωτογραφίες, έχεις δίκιο. Σε φωτογραφίες εγώ δεν την έχω ξαναδεί. Δεν τη συναντούσα την Ελένη εγώ στον Αλφα, αλλά σε φωτογραφίες κοιτάξτε πόσο απλή είναι και με την κυλίτσα έξω. Θέλω να παρατηρήσετε το σμιλεμένο κοιλιακό στα πλάγια εξαιτίας του ότι έχει χάσει αρκετά κιλά. Και ότι κάποια στιγμή γυμνάστηκε στη ζωή της. Πολύ ωραίο είναι το σώμα της. Φανταστικό. Γυμναστή, Μενεγάκη, έκανε πιλάτες η Μενεγάκη. Έκανε πρόσφατα, όχι όλη τη ζωή γενικά. Τώρα τελευταία. Εγώ από ό,τι γνωρίζει η Ελένη δεν πολύ γυμνάζεται. Ναι. Όχι. Αλλά όταν το πάρει απόφαση και το είπε και η ίδια μέσα από την εκπομπή της. Και λέει ότι εγώ τώρα θα κάνω διατροφή. Κάνει διατροφή. Και αυτό μου αρέσει σε αυτή. Γιατί κάνει λίγο γυμναστική στο σπίτι, ελλειπτικό μηχάνημα. Άρα, και κάνει και ο άντρας της. Είναι αυτό το. Γιατί μια φορά είχαμε μια κουβέντα. Καλά, το παίρνει μετά στο Google να το ψάξω. Το ελλειπτικό είναι ένα πράγμα έτσι. Για να είναι. Επειδή το μάτι μου δεν γελιέται, η Ελένη κάνει και κοιλιακούς και από τη διατροφή έχει κάνει ωραίους γραμμωμένους κοιλιακούς. Βλέπετε στο play πόσο σεξι είναι αυτό. Εκ τώρα αυτή η φωτογραφία δεν την κολλάει πάρα πολύ. Πώς την έχουμε φέρει κοντά η Ελένη. Κοίτα, η φωτογραφία επειδή το τζιν είναι στενό. Δηλαδή όποια γυναίκα και αν το φέρει κοντά. Αλλά γενικότερα βλέπετε, παιδιά, το πουπουδάκι της πόσο ωραίο είναι. Έχει πολύ καλό σώμα. Έχει το σεξι το σώμα που είναι αδύνατο πάνω και κάνει το πουπουδάκι το τόπο. Είναι μια γυναίκα που έχει γεννήσει 4 παιδιά. Αυτό γιατί έχω γεννήσει, αυτό. Είναι πολύ δύσκολο το σώμα να επανέλθει. Βέβαια έχει μνήμη το σώμα. Αν είσαι αδύνατος και κάνεις μια διατροφή αμέσως έρχεται. Αν έχεις κιλά όπως εγώ, παρόλο που δεν πήρα στην εγκυμοσύνη μου, είναι δύσκολο πάλι να επανέλθεις, δηλαδή να γίνεις αδύνατος. Η Ελένη Μενεγάκη προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή της και μην ξεχνάμε ότι πριν 1,5 χρόνο έφερε στον κόσμο το 4ο παιδί. Απίστευτο. Όπου για να έχει τέτοιο κορμί, μπράβο της, συγχαρητήρια. Είναι άξια. Είναι 40 χρονών, πόσο είναι παραπάνω. Είναι 47 χρονών γυναίκα. Δεν νομίζω ότι είναι 45 είναι καλή. Είναι το 69 γεννημένο. Τέλος πάντων, είναι πάνω από 40. Που στην έχει γενέθλια. Ξέρεις πόσες είναι. Σήμερα δεν έχει το κορμί της. Έχει 29 Οκτωβρίου γεννημένο το 69. Σάββατο πέφτει. Ναι. Δεν πατήσει κάνουν το. Τι ωραία που τη κάνουν τα γενέθλια στην εκπομπή. Θυμάμαι γλυκά, μπαλόνια. Τρώγαμε κι εμεί. Κατερινά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπε πριν ότι σου λείπει πάρα πολύ η Ελένη και ότι είναι το μόνο πρόσωπο από τον Α που σου λείπει. Μην παρεξηγηθώ. Ίσως από τα λίγα πρόσωπα. Που λέμε παιδί μου, επειδή ξέρει. Έχω κάποια πικρία από κάποια πρόσωπα που είχα έρθει κοντά και μετά έμαθα διάφορα πράγματα που λέγανε για μένα κτλ. Και με στεναχώρησα, δεν υπήρχε λόγος. Η Ελένη είναι από τα πρόσωπα τα οποία λοιπόν αγαπώ και αν θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναδώ. Ναι, έχει τύχει ας πούμε, από τότε που έχει φύγει από τον Α να μιλήσετε, να σου πει τη γνώμη της για την εκπομπή αυτή εδώ. Όχι, δεν την έχω δει, αλλά είμαι σίγουρη πως κάποια στιγμή θα πάω εγώ ή θα τη δω. Ναι. Θα μου την πει τη γνώμη της, αλλά έχουμε κοινούς γνωστούς. Επειδή θυμάμαι πάντα σου έλεγε πράγματα και που έχει πει και σε συμβουλεύει για την εκπομπή σου, σου λέει πράγματα. Η Ελένη θα με συμβουλεύσει για εμένα. Δεν θα μου πει πράγματα και δεν επενέβαινε γενικώς ότι εγώ πιστεύω η εκπομπή πρέπει να γίνει έτσι. Όχι, μου αρέσει αυτό. Τη γνώμη της, το θυμάμαι ότι θα πει πράγματα για εμένα. Ναι. Ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να τοποθετήσεις έτσι, πρέπει να απέχεις. Ξέρεις, θα μου δώσει συμβουλές για μένα. Ναι, 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 εγώ ναι, ναι. Πάντως, αν είχα φίλη την Ελένη, θα ήθελα να με συμβουλεύσει για τα προσωπικά μου, γιατί θεωρώ ότι δίνει τις καλύτερες συμβουλές. Η αλήθεια είναι πως μόλις δω την Ελένη, θα τη δώσω σίγουρα κάποιον αστρολογικό χάρτη. Το τελευταίο που θα τη πω είναι για δουλειά. Το πρώτο που θα αρχίσουμε είναι Ελένη. Αστρολογία. Είναι στη Λάρα, επειδή εγώ τις περισσότερες φορές δεν μ' αρέσει αυτό που εδώ βλέπω. Εδώ θα διαφωνήσω τώρα μαζί σου. Σήμερα είναι στη Λάρα, παιδιά. Η Ελένη έφτιαξε αυτό που βλέπω. Γιατί? Σήμερα είναι στη Λάρα. Γενικά, επειδή έχει αυτό το ότι θα βάλω την Άννα, υπάρχουν και κάποιες φορές που τη βλέπουμε που μας κάνει και εντύπωση λίγο αυτό που βλέπουμε. Παιδιά, φεύγει πολλές φορές από την εκπομπή. Θα βάλει να φοράει κάποιο ρούχο επιπαραγωγή στην εκπομπή και να φύγει με αυτό το casual. Δεν είναι ότι πρέπει να. Πολλές φορές εγώ την έχω πετύχει ντυμένη casual. Στις φωτογραφίες. Κι εγώ, πόσες φορές έχει τύχει και είμαι με τις φόρμες μου και δεν με έχει πετύχει φωτογράφος. Ναι, εδώ λοιπόν την πέτυχε φωτογράφος και είναι πάρα πολύ ωραία και έτσι. Ποιο είναι, τώρα το είδα και στη φωτογραφία γιατί κοιτούσα τους κοιλιακούς της Ελένης. Στην προηγούμενη. Δεν ξέρω, δεν είναι κάποιο από τα ψώνια. Μπράβο, μπορεί να είναι κάποιο που παίρνει για τυχαία. Ναι, είναι παρκαδόρος. Χίλια δυο. Λοιπόν, σας είπαμε ότι ξεκινάει ο Θέμος. Να πούμε και το φωτογράφο, συγγνώμη. Ο Άγγελος Λίγκας έβγαλε τις αποκλειστικές φωτογραφίες. Να τα λέμε και αυτά.